τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Τζούμα, συμβαίνει ότι... Τι συμβαίνει, το βλέπετε και εσείς στο λιμάνι. Στις τελευταίες τρεις μέρες ζούμε τραγικές καταστάσεις. Όλο το πρόβλημα σχεδόν του μεταναστευτικού έχει έρθει στις πλάτες του λιμεναρχείου. Δεν φτάνει που έχουμε να σώσουμε ζωές στη θάλασσα και όλα αυτά. Έχουμε τώρα δημιουργήσει και ένα νέο hot spot στο λιμάνι, με αποτέλεσμα το προσωπικό να έχει έρθει πια όχι στα ωριά, το έχει ξεπεράσει και αυτό. Αλλά πριν σας πω γι' αυτό, ήθελα να σας πω σχετικά το ότι δεν μπορώ να καταλάβω οι οργανώσεις, μάλλον κάποιες οργανώσεις και κάποιοι εθελοντές, ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν, γιατί είπαν εκεί στη Βιάλ και έπεισαν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στο λιμάνι, αφού γνωρίζουν ότι μετά τη συμφωνία της 20ης Μαρτίου δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν να πάνε στον Πειραιά. Κάποιες οργανώσεις και εθελοντές, όπως τα ακούσατε και εσείς τα ξημερώματα που ήσαν στο λιμάνι, φωνάζανε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Φωνάζανε μπάτσους γουρούνια δολοφόνους, ποιους, εμάς, που έχουμε σώσει, διασώσει από βέβαιο θάνατο ή πνιγμό, χιλιάδες ανθρώπους. Λοιπόν, Έχετε εξαντλήσει τα όρια σας, αυτό που μου λέτε τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι απλά τα έχουμε εξαντλήσει, είμαστε σχεδόν τρεις μέρες εδώ. Ναι. Με δύο ώρες φύγει ο ένας, δύο ώρες φύγει ο άλλος, είμαστε μόνο 55 άτομα. Και αυτά τα 55 άτομα με τι να πρωτοσχοληθούν, να φυλάνε έστω διακριτικά εδώ, μην γίνουν φασαρίες. Όπως έχετε δημοσιεύσει κιόλας κι εσείς, πλαστά έγγραφα. Να τρέχουμε στα μεστά για το πλοίο της γραμμής. Και τι δεν κάνουμε πια. Και δεν μπορούμε να πούμε δεν κατεβαίνουμε ή δεν έρχομαστε, γιατί σκέφτεται ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τα κατά ταυτοποίησης, όσον αφορά το γεγονός ότι κάποιοι φεύγουν. Δηλαδή, πώς το λένε, δεν σας εμπνέει αυτό κάποια αισιοδοξία. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ο κύριε Τζούμα, από ό,τι φαίνεται, τα κέντρα ταυτοποίησης που μετά την 20η Μαρτίου γίνανε κέντρα κράτησης, δεν πληρώνουν τις προδιαγραφές. Για να φύγουν ομαδικά 1000 άτομα, 600, 800 και να έρθουν στο λιμάνι, δεν πληρώνουν τις προδιαγραφές. Και το αποτέλεσμα να έχουμε κρατούμενους, κρατούμενοι είναι αυτοί κανονικά βάσει συμφωνίας, στο λιμάνι. Αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό εμείς κάναμε. Οι οποίοι είναι ελεύθεροι στην ουσία, τι κρατούμενοι τώρα που λέτε. Αυτοί κανονικά είναι κρατούμενοι. Κανονικά. Εμείς γι' αυτό κάναμε αυτή την ανακοίνωση προς τους τοπικούς άρχοντες. Αν κάτι να γίνει, να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που πρέπει να είναι. Δεν γίνεται ένα λιμάνι, το κεντρικό λιμάνι της Χίου, να μην μπορεί να έρθει πλοίο. Ο κόσμος θα βάζει με το λιμεναρχείο. Γιατί δεν έρχεται το πλοίο, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, γιατί τρέχουν στα μεστά. Και δεν φταίμε σε τίποτα. Δεν τους βγάζετε από εκεί, λένε μερικοί. Το να τους βγάλουμε είναι... Μετά θα ακούσετε τις οργανώσεις τι θα λένε. Πιστεύω ότι σύντομα θα βρουν μια λύση, γιατί όπως σας είπα και πριν, οι συνάδελφοι έχουν φτάσει όλοι στα όρια τους. Μάλλον τα έχουν ξεπεράσει πλέον τα όρια τους. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.